Δεν ξεχνάμε την πολιτική που μας έφερε μέχρι εδώ. Δεν ξεχνάμε τα προεκλογικά ψέματα Δούρου και Πατούλη. Η κυρία Δούρου προεκλογικά ερχόταν στα Άνω Λιώσια και μίλαγε για το κλείσιμο του Χιτά Φιλής, ενώ τελικά το συνέχισε και το επέκτηνε. Ο κύριος Πατούλης θέλει να ονομάσει το 2020 έτος ανακύκλωσης, ενώ συνεχίζει και επεκτείνει το Χιτά Φιλής. Είναι προκλητική. Έτος καρκίνου θα έπρεπε να το ονομάζουν. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Τα αιτήματα και το πλαίσιο πάλης που έχουμε θέσει αυτή τη στιγμή στο κίνημα, οι συντονιστικές επιτροπές Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας, που έχουν υιοθετήσει δεκάδες σωματεία και φορείς της περιοχής, είναι τα μοναδικά που μπορούν σήμερα να αποτελέσουν την πραγματική σύγκρουση. Νομίζουμε ότι χρειάζεται να διαφυλάξουμε την ενότητα του αγώνα μας. Νομίζουμε ότι οι συντονιστικές επιτροπές αποτελούν αυτή τη στιγμή όπλο στα χέρια μας. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Προχωράμε σε κινητοποιήσεις στις 5 του Ιούνιου με αποκλεισμό της λεωφόρου Φιλής στο ύψος της Στιβών. Και νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, από σήμερα κιόλας, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις παντού. Στα σωματεία, στους φορείς, στους συλλόγους της περιοχής για την κινητοποίηση της 5 Ιούνιου.